Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Ήρθε έξω από το σπίτι μου και με γροθοκόπησε μπροστά στα μάτια του παιδιού μου. Και δεν σταμάτησε όμως εκεί. Συνέχισε να διαδίδει ένα βίντεο στο TikTok. Και δεν σταμάτησε όμως εκεί. 26 Ιουλίου. Και ήρθε έξω από το σπίτι μου, με μαχαίρωσε. Ήθελε να με σκοτώσει. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Όπου και εδώ, επειδή με καταγγέλλες, θα σε σκοτώσω. Αυτά είναι τα λόγια του. Με εμφανή τα τραύματα στο χέρι της, η 27χρονη γυναίκα έφτασε στα δικαστήρια να καταθέσει το δράμα της. Ο εφιάλτης της ξεκίνησε περίπου πριν από 4 χρόνια, όταν ζήτησε από τον φαρμακοποιό εν διαστάσεις σύζυγό της και πατέρα του 7χρονου παιδιού τους να χωρίσουν. Οι αρχικές απειλές και οι εκβιασμοί του φερόμενου δράστη εναντίον της έγιναν σκληρές επιθέσεις και η ζωή της γυναίκας φυλακή, όπως καταγγελεί η ίδια. Τον τελευταίο μήνα δεν μπορούσε καν να βγει από το σπίτι. Δεν μπορούσε να αποδεχτεί το χωρισμό μας. Είχε αρχίσει τις ουσίες και δεν γινόταν να μένουμε σε αυτή την κατάσταση, κυρίως για το παιδί μου. Φοβόμαστε για τη ζωή μας, κυρίως για τη ζωή του παιδιού μου. Το παιδί δεν βγαίνει στο μπαλκόνι του γιατί φοβάται ότι ο πατέρας του θα σκοτώσει τη μάνα του. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε ένα παιδάκι 7 χρονών. Η κοπέλα έχει τραύματα και βλάβες σε όλο το κορμί. Ευτυχώς έβαλε το χέρι μπροστά και αλλιώς θα ήταν νεκρή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μετά την τελευταία επίθεση, η 27χρονη κατήγγειλε ξανά τον εν διαστάσεις σύζυγό της. Οι αρχές τον αναζήτησαν να τον συλλάβουν, εκείνος όμως εξαφανίστηκε. Αφού έληξε το αυτόφορο, εκδόθηκε ένταλμα σε βάρος του. Ο φαρμακοποιός εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αρτέμιδα και συνελήφθη. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκδικητική πορνογραφία, βαριά σωματική βλάβη, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία και αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Θέλω ότι η τιμωρία αυτού του ανθρώπου, άμα αφαιθεί ελεύθερος, τι θα γίνει. Ποιος μου εγγύεται εμένα ότι δεν θα έρθει να σκοτώσει το παιδί μου.